Είναι μια συνάντηση μετά από πρόσκληση, πρωτοβουλία θα έλεγα, των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Μάλιστα. Την περασμένη Δευτέρα να αποστείλει μια πρόσκληση στον Υπουργό Παιδείας για να συναντηθούμε, για να δούμε, κύριε Δημητρόπουλε, το αυτονόητο. Κατά πόσο δηλαδή υπάρχει προοπτική συνεννόησης. Γιατί κάθε μέρα που περνά, αντιλαμβάνεστε ότι η στελέχωση προχωράει, είμαστε πιο κοντά στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αντιλαμβάνεστε ότι ο ποταμός δεν γυρίζει πίσω. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα θα πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους. Ναι. Δυστυχώς, στη χθεσινή συνάντηση, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως αναμέναμε. Εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση και παρόλο που ζητούσαμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, απόσυρση των αποφάσεων, των ηλυμένων αποφάσεων που στην ουσία πάρθηκαν για εμάς χωρίς εμάς, φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε, κύριε Δημητρόπουλε, παρόλο που δεν είχαμε ούτε την εξουσιοδότηση των κεντρικών διοικητικών συμβουλίων, παγωποίηση τουλάχιστον των μέτρων αντί για απόσυρση, ή σε μια δεύτερη φάση ζητήσαμε παγωποίηση τουλάχιστον της στελέχωσης την οποία προχωράει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, όπως ξέρετε, Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα θα ανακοινωθούν μεταθέσεις ή έχουν ανακοινωθεί μεταθέσεις, που σημαίνει ότι τα μέτρα πλέον μεταφράζονται σε αριθμούς και γίνεται η στελέχωση των σχολείων. Ζητήσαμε λοιπόν τουλάχιστον να παγωποιηθεί η στελέχωση για 5 μέρες, προσέξτε, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ούτε αυτό μπορούσε να συζητηθεί. Στη συνέχεια, όταν είδαμε ότι το πράγμα δεν προχωρούσε, ζητήσαμε τουλάχιστον να μιλήσει με τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μεταφέρει αυτές μας τις σκέψεις. Μάλιστα. Αρχικά μας υπόθηκε ότι χρειάζεται μια εβδομάδα για να μας δοθεί απάντηση. Μάλιστα. Στη συνέχεια, όταν πιέσαμε, γιατί του εξηγήσαμε. Και αν θυμάστε, κύριε Δημητρόπουλε, ο Υπουργός μας κάλεσε 24 Ιουλίου για συνάντηση. Προσέξτε, το θυμάστε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. 24 Ιουλίου, τι νόημα θα είχε. Όταν ούτε σήμερα, ούτε χθες δηλαδή στη συνάντηση που είχαμε κάνει, φάνηκε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι επικοινωνιακό τέχνασμα. Και εμείς τα ξέραμε αυτά. Γι' αυτό επισπεύσαμε τη συνάντηση για χθες. Άρα, αγαπητέ Πρόεδρε, υπάρχει ένα ανατιμένο. Που είναι, τελεσμένο. Είναι το τελεσμένο που έχει να κάνει με τη στελέχωση. Ακριβώς. Αρνούνται να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Ούτε την παγωποίηση δεν δέχονται. Ούτε παγωποίηση. Ωραία. Αυτό προφανώς είναι αιτία πολέμου. Είναι κάζους μπέλη για σας. Πλέον δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε. Και ακριβώς η πρωτοβουλία και οι θέσεις που σας λέω ότι θέσαμε στο διάλογο δείχνουν ακριβώς το πνεύμα με το οποίο εμείς προσήλθαμε ως τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις οι οποίες μαζί συζητούμε και προχωράμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αν θέλετε, το πιο εξοργιστικό είναι ότι ο Υπουργός επιμένει ότι έγινε διάλογος και μιλούσε σε ανθρώπους, κύριε Δημητρόπουλε, που ήταν στη σύσκεψη της Δευτέρας Ιουλίου και που ξέραμε ότι είχαμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας για να μας ανακοινωθούν, όχι για να διαδεχθούμε και να πούμε τις απόψεις μας. Άρα λοιπόν είναι κρίμα. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Υπουργός με αυτήν την δική του πρωτίστως, γιατί αντιλαμβάνεστε, αυτός ενημέρωσε και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ασφαλώς πήρε την απόφαση και ο Υπουργός τώρα εφαρμόζει ασφαλώς απόφαση κυβερνητική πλέον. Κύριε, μισό λεπτό, αγαπητέ Πρόεδρε. Σας είπε χθες ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλη αυτή την εξέλιξη συμφωνεί. Κοιτάξτε, όταν ρωτήθηκε χθες από δημοσιογράφο, νομίζω ότι δεν έδωσε απάντηση. Όμως, το Υπουργικό, και αυτό είναι δεδομένο, σίγουρα έχει αποφασίσει τα συγκεκριμένα μέτρα. Ωραία. Τώρα, η επόμενη μέρα, εσείς τι κάνετε? Κάνατε μία συνάντηση, έκτακτη συνεδρία και είπατε κλιμακώνουμε τα μέτρα. Εμείς είπαμε ότι προχωρούμε σε νέα δυναμική κινητοποίηση όλων. Αγώνας διαρκείας. Αγώνας διαρκείας, όπως αναφέρεται εκεί. Είμαστε σίγουροι ότι στη νέα κινητοποίηση οι χιλιάδες των εκπαιδευτικών θα είναι πολύ πολύ περισσότερες. Πρόεδρε, περιμένατε τόσο κόσμο στην πορεία την προχθεσινή? Ειλικρινά να σας πω, μέσα στο κατά καλό καιρό, με τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα που έχει ο καθένας, να μαζέψεις 4.000 κόσμου, κύριε Δημητρόπουλε. Τα κόμματα να βάλεις αύριο να κάνουν συγκέντρωση, όλα μαζί, τόσο κόσμο δεν θα μαζέψουνε. Είμαι σίγουρος, εδώ βλέπετε ότι γίνονται εκδηλώσεις από διάφορους και μαζεύουν 50-100-500 άτομα. Ναι, αλλά εδώ αυτό πώς το εξηγείς όμως, Πρόεδρε? Γιατί... Να σας πω. Για πες μου λίγο να δω. Ο κόσμος, αυτό που νιώθει, είναι ότι πέρα από τους αριθμούς, το αν θα εργαστεί μια ώρα περισσότερο, μια ώρα λίγο, δεν είναι αυτό. Όταν στον άλλο αγγίζει θέματα αξιοπρέπειας, αυτό το πράγμα αγγίζει πλέον ευαίσθητες χώρες.
αγγίζει πλέον πράγματα τα οποία ενοχλούν τον άλλον. Αγγίζει πράγματα που έχουν να κάνουν με το ήθος, με την αξιοπρέπειά του. Και αυτό το διασυρμό οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το δεχτούν. Μάλιστα. Είναι αυτό το πράγμα και είναι κρίμα, γιατί και στα μάτια των παιδιών που σε 45 μέρες θα είμαστε στο σχολείο μαζί και λοιπά, αντιλαμβάνεστε τι μηνύματα περνούν για τους εκπαιδευτικούς τους. Οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να εργαστούν και δυστυχώς δεν αυτά τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν. Και δεν είναι και ότι καλύτερο ο εργοδότης σου να απαξιώνει τη δουλειά σου, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τα λάθη τα δικά μας, τις παραλήψεις τις δικές μας, εάν υπάρχει εκεί και όπου υπάρχουν. Αλλά στο τέλος της μέρας, ποιος είναι υπεύθυνος να διορθώσει τις ανεπάρκειες? Μάλιστα. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ή μήπως ο εργοδότης θα διορθώσει? Τώρα, όσον αφορά, πρόεδρε, τα μέτρα που θα πάρετε, φαντάζομαι μετά την κοινή συνεδρία που θα έχετε, θα είστε σε θέση να μας τα ανακοινώσετε ή υπάρχουν ήδη αποφάσεις? Κοιτάξτε, η μόνη λυμένη απόφαση είναι αυτή που σας έχω πει για μια κινητοποίηση πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι το σίγουρο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα 23 του μηνός θα συνέλθουν χωριστά τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια, ναι, για να δουν ακριβώς ξεχωριστά μέτρα, γιατί αντιλαμβάνεστε οι διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης έχουν ιδιαιτερότητες. Για να δουν λοιπόν τα μέτρα πώς διαφοροποιούνται σε κάθε βαθμίδα. Και στη συνέχεια στις 11 θα συναντηθούμε όλα τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια για να εγκρίνουμε όλα τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια χωριστά. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, μακάρι έστω την Ιστάτη να υπάρξει μια αλλαγή πλεύσης και να έχουμε έτσι αναστολή των μέτρων και ομαλότητα στο σχολείο μας. Μακάρι. Το ελπίζω. Να είστε καλά. Γιατί η ουσία, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι όταν καταστατηγούνται διαδικασίες όπως είναι τα θέματα του διαλόγου, αυτά δεν αφορούν μόνο εκπαιδευτικούς. Γιατί σήμερα είναι η δική μας γιορτή και είναι, ναι, η παραμονή κάποιων άλλων ίσως. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Λάρνακα, Μαρία Πορφυρίου.